τη συμμετοχή του Δήμου και της Περιφέρειας σε κάθε σχεδιασμό που θα αφορά στην αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Καστέλι, επισήμαναν οι τοπικοί φορείς και παράγοντες σε σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου. Μη διανοηθεί κανείς, όπως είχα πει και παλιότερα, να προχωρήσει στο σχεδιασμό και στη γύψη αποφάσεων ερήμην του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης. Υπό το βάρος της άγνοιας σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στη Δανειακή Σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως τόνισαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που επισημάνθηκε ήταν ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια να τεθούν εκτός σχεδιασμού της αξιοποίησης οι τοπικοί φορείς και η τοπική κοινωνία θα τους βρει στεναρά απέναντι, καυτηριάζοντας ότι όχι μόνο η Δανειακή Σύμβαση δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά και ο τρόπος που θα προχωρήσουν οι ανεπτυξιακές προοπτικές. Είχα ζητήσει πριν από 1,5 χρόνο στην Κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών και Άμυνας για το Ιδιοκτησιακό να είναι και ο Δήμος Ηρακλείου που έχει το 32% προκειμένου να οριοθετηθεί επιτέλους η περιοχή που είναι προς αξιοποίηση. Πεισματικά αρνείται η κυβέρνηση να παραδώσει τη Δανειακή Σύμβαση στον κόσμο, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, στα μέλη του Κοινοβουλίου, να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει με αυτή τη σύμβαση, μεγάλου τιμήματος και με κάποιες διατάξεις και πτυχές που δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι υποχρεώσεις έχουμε αναλάβει ως πολιτεία και ως κράτος, είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτό και μόνο δείχνει και το πολιτικό μενταλιτέ της κυβέρνησης που αρνείται να δώσει τη Δανειακή Σύμβαση. Προβληματισμό δεν προκάλεσαν τα όσα ακούγονται περί εγκατάστασης βάσης στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για ελικόπτερα και drones και κατά πόσο κάτι τέτοιο θα επηρέαζε ένα γενικότερο σχεδιασμό για την έκταση φιλέτος στα ανατολικά του Ηρακλείου. Η κατασκευή του πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους, προφανώς σε συνεργασία με το Δήμο, αλλά αποκλειστική ευθύνη του κράτους να μετατραπεί σε ένα μητροπολιτικό πάρκο αξιοποιούμενο από τους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού με εύκολη πρόσβαση, καθώς και από όλους τους κατοίκους του Ηρακλείου και ολόκληρης της Κρήτης. Σχολιάζοντας πάντως με δεικτικό τρόπο την απουσία κυβερνητικών στελεχών από τη σύσκεψη, οι φορείς έστειλαν τελεσίγραφο για το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, εξηγώντας ότι αν μέσα σε ένα μήνα δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες για το οικόπεδο που θα ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο στα Χανιά, το αίτημα θα είναι σαφές να αποσυνδεθούν τα δύο έργα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής. Πρέπει να γίνει η δημοπράτηση το ταχύτερο δυνατόν. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται όπως θα έπρεπε. Δίνουμε λίγο χρόνο ακόμα ώστε να δούμε αν το θέμα στα Χανιά θα λήξει γρήγορα για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και τα τρία δικαστικά μέγαρα μαζί. Είναι διανόητο να διαθέτουμε το χώρο, να υπάρχουν όλα τα προαπαιτούμενα του υποβάθρου και να μην κατασκευάζεται το έργο. Με άξονα ότι τα έργα ΣΔΙΤ όταν έχουν μεγαλύτερο όγκο επιτυγχάνονται και καλύτερες τιμές, το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, που όπως επισημάνθηκε είναι όριμο εδώ και χρόνια, έχει τα τελευταία δύο χρόνια συνδεθεί με το νέο δικαστικό μέγαρο Χανίων, που όμως είναι πολύ πίσω στο σχεδιασμό. Άμεσα να αποσυνδεθεί η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου από τα υπόλοιπα δικαστικά μέγαρα, όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, που δεν έχουν οριστικές μελέτες. Τα δύο δικαστήρια δεν συμβαδίζουν. Οι Χανιώτες πολύ καλά κάνουν και θέλουν νέο δικαστικό μέγαρο. Μπορεί να γίνει αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με άλλο δικαστήριο στην άλλη Ελλάδα, θέλουν να κάνουν γάμους και όχι βαφτίσια. Αλλά εδώ αυτός ο γάμος δεν μπορεί να συντελεστεί. Πλέον είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πρέπει επιτέλους να προχωρήσει αυτοτελώς και χωρίς σύνδεση με άλλα δικαστικά μέγαρα στην υπόλοιπη επικράτεια. Πάντως αναστάτωση προκλήθηκε στη σύσκεψη όταν ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σύμπραξη Δημοτών Πέτρος Ινιωτάκης έθεσε το θέμα εκμετάλλευσης των χώρων επί της δικαιοσύνης που θα μπορούσαν, όπως είπε, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες απονομής δικαιοσύνης με μικρότερο κόστος και σε λιγότερο χρόνο. Να ξανασκεφτούμε. Μήπως αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδο στο πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί με τις τεράστιες καθυστερήσεις που σημειώνεται στην υλοποίηση αυτών των έργων. Όταν είναι όριμο ένα έργο 20 χρόνια για να δημοπρατηθεί και εμείς λέμε να το πάμε στα 100 χρόνια πίσω, τότε αυτοκτονούμε.